Happy Traveler στη Λέσβο. Πού είσαι, πού είσαι, εύκολα από τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, μωρό μου γλυκό. Happy Traveler ξεκινάει από την Αθήνα. Αλλά όχι, δεν θα είναι Happy Traveler στην Αθήνα. Happy Traveler στην Αθήνα θα κάνουμε άλλη φορά στο μέλλον, αν το θέλετε κι εσείς. Τώρα απλώς πάμε μια βόλτα και μετά πάμε αεροδρόμιο για να πετάξουμε. Αφήνουμε τα μάξι και πάμε για πέταμα. Να πετάξουμε. Να πάρουμε το αεροπλάνο, να πάμε στη Μυτιλίνη. Η ελληνική αεροπορική εταιρεία που πάντα μας ταξιδεύει εντός Ελλάδος και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει ορισμένες πτήσεις από την Αθήνα. Με μία από αυτές πετάμε σήμερα από Αθήνα για Λέσβο. Αν θέλετε να δείτε όλα τα δρομολόγια, μπείτε στο ίντερνετ. Φτάσαμε λοιπόν στον αερολιμένα Οδυσσέας Ελίτησης Λέσβου και πρώτο πράγμα που κάνουμε, παίρνουμε αμάξι για να εξερευνήσουμε το νησί. Το ταξίδι στη Λέσβο μόλις ξεκίνησε και πρώτη στάση η πρωτεύουσα. Το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας μπορεί άνετα να περηφανεύεται πως έχει κλέψει την καρδιά μου, αφού είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς εντός Ελλάδος. Οι δαντελωτές παραλίες, οι πανέμορφοι οικισμοί και οι καλοσυνάτοι άνθρωποι είναι πράγματα στα οποία δεν μπορώ να αντισταθώ με τίποτα. Φτάσαμε Μυτιλίνη! Αυτό εδώ είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Δεν έχει μόνο η Νέα Υόρκη άγαλμα ελευθερίας. Έχει και η Μυτιλίνη. Η πόλη της Μυτιλίνης με περίπου 30.000 κατοίκους είναι μια σύγχρονη πόλη και αποτελεί το διοικητικό, εμπορικό και πνευματικό κέντρο της Λέσβου. Μυτιλίνη λέγεται η πόλη, αλλά είναι και το δεύτερο όνομα του νησιού. Ολόκληρο το νησί έχει περίπου 90.000 κατοίκους. Σε αυτό το ταξίδι μας στη Λέσβο δεν θα μείνουμε στη Μυτιλίνη, στην πρωτεύουσα, αλλά πριν φύγουμε από εδώ, θα κάνουμε μια μικρή βόλτα. Αυτό είναι ο Άγιος Αθανάσιος, η Μητρόπολη της Μυτιλίνης, με το πανέμορφο ψηλό καμπαναριό που φαίνεται από όλη την πόλη. Αυτή είναι η Ερμού, ο βασικός εμπορικός δρόμος της Μυτιλίνης. Αυτός είναι ο μικρός από τους δύο κόλπους της Λέσβου, ο κόλπος της Γέρας και μετά είναι ο κόλπος της Καλονής. Πάμε να περάσουμε από Καλονή και να καταλήξουμε στο Μόλυβο. Η Σιμίθυμνα έχει δύο ονόματα. I don't know how I make it through this. I don't know.
Καθώς πλησιάζουμε την Καλονή, συναντάμε τις Αλικές με το εκπληκτικό φυσικό τοπίο. Η περιοχή των Αλικών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα και αποτελεί σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού για πολλά υδρόβια πουλιά στο μεταναστευτικό τους πέρασμα. Η περιοχή των Αλικών Καλονής προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ και είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Αυτή είναι η Καλονή, στο κέντρο του νησιού. Αν είσαι περιπλανόμενος στη Λέσβο, σίγουρα θα περάσεις από εδώ. Και από εδώ μπορείς να πας σχεδόν παντού σε ίδιο χρονικό διάστημα. Η Καλονή φημίζεται για την ποδοσφαιρική της ομάδα που παίζει στη Super League και επίσης για τις σαρδέλες της που πιάνονται στον κόλπο Καλονής. Εδώ είναι η πόλη, η Κομόπολη, και υπάρχει και η σκάλα Καλονής που είναι το λιμάνι. Πάμε να το δούμε. Η ονομασία Καλονή σχετίζεται με την ομορφιά, το κάλος ή, σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, προέρχεται από τον έφορο κάμπο της περιοχής και τη λέξη καλό, γη, που με τα χρόνια έγινε Καλονή. Είναι η σκάλα Καλονής με το πανέμορφο λιμανάκι, έχει πάρα πολλά καΐκια, βγάζουν πολύ ψάρι και ειδικά σαρδέλα. Η σαρδέλα Καλονής είναι φημισμένη σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στη σκάλα Καλονής βρήκαμε μια πρωτομή του Αριστοτέλη. Υπάρχει και πλατεία Αριστοτέλους. Λέγεται ότι ο αρχαίος μέγας φιλόσοφος έζησε εδώ κάποια χρόνια της ζωής σου όταν έκανε διάφορες βιολογικές μελέτες στον κόλπο Καλονής. Από την Καλονή και κατευθυνθήκαμε βόρεια. Πριν φτάσουμε Μόλιβο, κάναμε μια στάση στην πανέμορφη Πέτρα. Αυτό το πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό είναι η Πέτρα, στο βόρειο δυτικό τμήμα της Λέσβου. Έχει πολύ χαρακτηριστικό πλακόστρωτο τουριστικό δρόμο και ακόμα πιο χαρακτηριστική, μια εκκλησία πάνω σε ένα βράχο. Από εκεί έχει πάρει και το όνομα το χωριό, η Πέτρα. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Cause someone call a referee. Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. If I went too fast, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot. Φτάσαμε! Ξεπρόβαλε η Μύθυμνα, ή αλλιώς Μόλιβος, με το επιβλητικό κάστρο, το γραφικό λιμανάκι και το υπέρτατο μπαλκόνι στο Αιγαίο. Από εδώ βλέπεις το καλύτερο ηλιοβασίλεμα στη Λέσβο. Εδώ θα μείνουμε σήμερα και αύριο, όλες τις μέρες που θα μείνουμε στο νησί. Να, εδώ είναι το αεροδρόμιο, εδώ φτάσαμε. Αυτή είναι η Μυτιλήνη, η πρωτεύουσα. Φύγαμε έτσι. Όλο αυτό, περάσαμε την Καλονή. Πέτρα με τον ωραίο βράχο. Και τώρα είμαστε Μύθυμνα στο Μόλιβο. Αυτό είναι ο ακροτήρι Μόλιβος. Και Μύθυμνα το αρχαίο όνομα και το κανονικό όνομα της πόλης. Εδώ είμαστε. Πάμε.
Τη Μη Θυμνά θα έχουμε χρόνο να την εξερευνήσουμε αργότερα σε αυτό το επεισόδιο. Για την ώρα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Είναι ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του νησιού, με υπέροχους χώρους, άνετα δωμάτια και εξαιρετικά φιλόξενο προσωπικό. Φτάσαμε! Εδώ θα μείνουμε. Τέλειο ξενοδοχείο σε φανταστικό μέρος. Σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και σας έπιασε λιγούρα, συμπίστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler, αλλά πριν συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στο πανέμορφο νησί της Λέσβου, θα ετοιμάσουμε κάτι να φάμε. Μια επική μακαρονάδα με σνίτσελ κοτόπουλο. Θα χρησιμοποιήσουμε σνίτσελ από 100% φιλέτο κοτόπουλο, ελληνικό προϊόν που φτιάχνεται από ελληνικά κοτόπουλα. Πρώτα βάζουμε λάδι σε ένα κατσαρολάκι και μόλις ζεσταθεί προσθέτουμε λιωμένο ή ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Το αφήνουμε να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε λίγο σόγια σος για γεύση και στη συνέχεια σάλτσα ντομάτας. Βάζουμε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει. Στο μεταξύ ανοίγουμε το πακέτο με τα σνίτσελ. Τα βάζουμε σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα και τα αφήνουμε για 15 λεπτά στους 180 βαθμούς. Την ίδια ώρα βράζουμε τα ζυμαρικά. Έχουμε πένες που τις βράζουμε αλντέντε σε αλατισμένο νερό. Όταν είναι έτοιμα τα σνίτσελ, τα βγάζουμε και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια που ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα. Στρακίζουμε τα ζυμαρικά και τα ρίχνουμε και αυτά μέσα στη σάλτσα. Μέσα εκεί τρίβουμε και ημίσκληρο κασέρι από τα τρίκαλα για να λιώσει. Βάζουμε και λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά. Σερβίρουμε σε βαθύ πιάτο, προσθέτουμε λίγο ακόμα τριμμένο τυρί και βουαλά! Έτοιμη η επική μακαρονάδα. Πένες με κόκκινη σάλτσα και σνίτσελ κοτόπουλο. Καλή όρεξη. Πάμε τώρα πάλι πίσω στο ταξίδι μας. Καλημέρα! Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει καλά η μέρα και να ξυπνήσεις με ενέργεια είναι να κάνεις μια φωτιά. Πάμε! When the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. In the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain. Ήρθαμε λίγο έξω από το χωριό Μανταμάθος, στην Ιερά Μονή των Ταξιαρχών. Εδώ βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, ένα από τα πιο σημαντικά χριστιανικά προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε μέσα.
ιστορία πίσω από τη θαυματουργία ανάγλυφη εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ είναι ανατριχιαστική και προκαλεί το υπέρτατο δέος. Σας προσκαλούμε να το ψάξετε και να διαβάσετε περισσότερα. Και με την πρώτη ευκαιρία να έρθετε Λέσβο για μια επίσκεψη στην Ιερά Μονή των Ταξιαρχών στο χωριό Μανταμάδος. Ακόμα και αποκλειστικά γι' αυτό αξίζει κάποιος να έρθει στο νησί. Την επίσκεψη στη Μονή, στάση για λουγουμάδες. Ακριβώς δίπλα. Έχει φανταστικούς λουγουμάδες. Θεϊκός λουγουμάς. Ή μάλλον καλύτερα, αγγελικός λουγουμάς. Αυτό το χωριό λέγεται Σικαμινέα, ή πιο σύντομα Σικαμιά, ή ακόμα πιο σύντομα Σικαμιά, και είναι η γενέτειρα του στρατή Μυριβίλη και αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά της Λέσβου. Πάμε να το περπατήσουμε. Ο στρατής Μυριβίλης γεννήθηκε στη Σικαμιά της Λέσβου στις 30 Ιουνίου του 1892, όπου και έζησε ως το 1969. Κατά τα πρώτα του σχολικά χρόνια διαφορούσε για τα μαθήματα και δεν άντεχε την πειθαρχία του σχολείου. Παρ' όλα αυτά, στο γυμνάσιο η λογοτεχνία κίνησε έντονα το ενδιαφέρον του και στη συνέχεια έμελε να γράψει μερικά από τα πιο σημαντικά μυθιστορήματα της ελληνικής λογοτεχνίας. Τη Ζωή εν Τάφο, τη Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια και την Παναγιά Γοργόνα. Σε αυτό εδώ το σπίτι γεννήθηκε και μεγάλωσε ο στρατής Μυριβίλης. You took a left off last lap lane. You're falling about. You took a left off last lap lane. Πορτοκαλάδα εδώ πέρα του νησιού, ε! Ναι. Και σικαλάκι γλυκό. Πώς το λέτε εδώ αυτό? Αυτή η σικαλά γρουσικά. Βλέπεις εδώ πέρα. Α, ναι, ναι. Αυτή τα κάνει. Και πώς λέγεται? Ουρνιός. Ουρνιός. Όχι ουρνιός. Ουρνιό το λέμε εδώ πέρα. Το πήγε διάλεστο, ναι. Α, φάμε λίγο ουρνιό. Μυτιλινιό. Σκαμνιώτικο. Σκαμνιώτικο, ε. Here I am waiting. I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come. We knew it all along. How did it come so fast? This is our last night. But it's late. And I'm trying. Cause I know when I wake, I will have to slip away. And when the day. Μετά τη βόλτα μας στο χωριό και το άραγμα με τους ντόπιους, απολαμβάνοντας το γλυκό σικαλάκι και την πορτοκαλάδα που με κέρασαν, κατηφορήσαμε με το αμάξι για την παραθαλάσσια σκάλα Σικαμιάς, παρέα με τον κύριο Στέλιο, που και αυτός ήθελε να πάει εκεί που πηγαίναμε κι εμείς.
your perfection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars are burning out. Somebody slow it down, this is way too hard. Cause I know when the sun comes up, I will leave. This is my last glass. Στάση στη σκάλα Σικαμιάς, η σκάλα Σκαμιάς. Η Σικαμιά είναι το χωριό πάνω και αυτή είναι η σκάλα του, δηλαδή το λιμάνι του. Και εδώ είμαστε στο βόρειο μέρος του νησιού και είναι από τα πιο όμορφα λιμανάκια της Λέσβου. Είναι η Θεοτόκος, η Παναγία. Και τη λένε Παναγία Γοργόνα, γιατί σε αυτή αναφερότανε ο Σέτης Μυριβίλης όταν έγραψε το ομώνυμο έργο του. Σε ένα από τα ταβερνάκια στο λιμάνι υπάρχει μια μουριά, λέγεται η μουριά του Μυριβίλη, που κάτω από αυτήν εδώ τη μουριά έγραφε. Αυτό το καταπληκτικό μέρος που μυρίζει η Ελλάδα, δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τη μουριά, κάτσαμε να απολαύσουμε, τι άλλο, στη Μυτιλίνη είμαστε, ένα ουζάκι, ούζο Μυτιλινιό. Και τώρα που λέω ούζο, λέω να πάμε μια βόλτα από τα βόρεια που είμαστε, στα πολύ νότια, να πάμε στο Πλωμάρι, εκεί που φτιάχνεται το αυθεντικό ούζο Μυτιλίνης. Γεια μας. Γεια μας. Γεια σας. Γεια σας. Στο πανέμορφο και γραφικό Πλωμάρι, νότια-νότια στο νησί της Λέσβου. Από το Πλωμάρι ξεκίνησε ο αγώνας για την απελευθέρωση του νησιού το 1912. Αυτό όμως για το οποίο φημίζεται το Πλωμάρι περισσότερο από κάθε άλλο είναι το ούζο, η παράδοση συν ουζοποιία. Πάμε να μάθουμε τα πάντα γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε λίγο έξω από το Πλωμάρι, θα είμαι στο μουσείο Ούζου και έχω δίπλα μου την κυρία Βάγια Βαρβαγιάννη να μας πει τα πάντα για το πώς γεννήθηκε αυτή η παράδοση του Ούζου εδώ στη Νότια Λέσβο. Λοιπόν, παράδοση οικογένειας είναι από το 1860. Πόσες γενιές είστε σε σύνολο? Είμαστε μέχρι τώρα, τα παιδιά μας είναι η έκτη γενιά. Και από το 1860 μέχρι σήμερα,
αλλά η ιστορία άλλαξε. Ναι, ναι, ναι. Είναι καθαρά ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. Είμαστε 155-156 χρόνια και δόξα τω Θεώ η οικογένεια είναι παρούσα. Και κάποιος επιστρέψει, έρχεται εδώ, μπορεί να σταματήσει να δείτε για την ιστορία. Συνήθως σταματάνε στο μουσείο, κάνουμε μια ξενάγηση στα παλιά και μετά πάμε κάτω στα σύγχρονα καζάνια. Δηλαδή μπορούμε να πάμε κάτω να δούμε την απόσταξη. Μπορούμε να πάμε να δούμε την απόσταξη, ναι, τα καζάνια. Βέβαια το εργοστάσιο είναι όλα τα χρόνια ανοιχτά και τότε που ήταν κάτω από το σπίτι μας. Μπορούσαν να μπαίνουν και να βλέπουν. Ποτέ δεν είχαμε κλειστό εργοστάσιο. Ωραία, τι να πω, συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο επόμενο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε κάτω στην παραγωγή. Λοιπόν, εδώ με τον Γιάννη Βαρβαγιάννη, τι γενιά? Έκτη. Έκτη γενιά, wow! Ωραία, λοιπόν, είσαι και εσύ του, εδώ της δουλειάς που λένε. Της δουλειάς, της οικογενείας. Ωραία, θέλω να μου πεις δύο λόγια για την παραγωγή, γιατί είμαστε τώρα στην καρδιά, έτσι. Φυσικά, ναι, εδώ πέρα είμαστε στα αποστακτήρια της οικογένειας Βαρβαγιάννης, καλώς ορίσατε. Από εδώ ξεκινάνε όλα. Η οικογένειά μας έχει δικές της φυτείες γλυκανίσου στην περιοχή του Λισβορίου, κοντά στον κόλπο της Σκαλονής, εδώ στο νησί. Χρησιμοποιούμε αυτό το γλυκάνισο, το οποίο συναποστάζεται μαζί με κάποιες δεκάδες από αρωματικά φυτά, βότανα και σπόρους, νερό και καθαρή εθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης. Αυτά όλα τα συστατικά μπαίνουν στα καζάνια μέσα στους αποστακτήρες και σταδιακά ξεκινάμε και το βράζουμε όλο αυτό το μείγμα. Αυτό λοιπόν όσο βράζει σταδιακά αρχίζει και ατμοποιείται το μείγμα, του οποίου ο ατμός περνάει διαμέσου των τόξων μέσα σε αυτές τις κάθετες χάλκινες στήλες πίσω σας, όπου και υγροποιείται. Ποια είναι τα πράγματα που κάνουν την πραγματική διαφορά? Καταρχήν η αγάπη. Α, η αγάπη. Η αγάπη και το μεράκι είναι. Φυσικά είναι η γνώση, η τεχνογνωσία, η εμπειρία. Φυσικά η επιλογή των πρώτων υλών, αλλά πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είναι η αγάπη και η πίστη σε αυτό που κάνεις. Γιατί αν αγαπάς κάτι, δεν πας να πάρεις κάρτα υλικά, ας πούμε, κάρτες πρώτες ύλες. Συνεπάγεται ότι εφόσον το αγαπάς, πας να κάνεις ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Άρα θα χρησιμοποιήσεις και τα καλύτερα υλικά και τις καλύτερες μηχανές, ας πούμε. Θα βάλεις και το μεράκι σου, θα βάλεις και τις γνώσεις σου. Θα ακούσεις, θα διδαχτείς, θα προσπαθείς να αποκτήσεις εμπειρίες. Και το καθεξής. Και αυτό βγαίνει και στο προϊόν, έτσι. Πιστεύω πως ναι, ναι. Από όλη την οικογένεια Βαρβαγιάννη. Ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Ο κύριος Στάθης Βαρβαγιάννης, εσείς είστε τι γενιά? Πέμπτη. Πέμπτη γενιά. Ωραία. Για πείτε μου λίγο για τα διαφορετικές ετικέτες που έχετε. Τι διαφορετικά προϊόντα βγαίνουν από εδώ? Η εταιρεία παράγει τέσσερις τύπους ούζου. Είναι το πρώτο, το κλασικό, το παλιό, η μπλε ετικέτα. Μετά, με μια αφορμή για την Αμερική, βγάλαμε το Αφροδίτη. Ένα ωραίο επίσης ούζο με χαρακτηριστικά πιο έντονα νησιώτικα, το Εύζωνας. Και τελευταίο, στη δικιά μας τη γενιά, βγάλαμε το πράσινο. Κάθε ένας τύπος έχει δικιά του σύνθεση στο γλυκάνισο και στα αρωματικά φυτά και διαφέρει και στους βαθμούς. Ωραία. Και οι συνταγές, να φανταστώ, είναι 7 σφράγιστα μυστικά. Ναι, ναι. Και πηγαίνουν από γενιά σε γενιά. Οπωσδήποτε. Ωραία, τι να πω. Καλή συνέχεια. Ωραία. Εύχομαι οι επόμενες γενιές με την ίδια αγάπη, ωραία, να συνεχίσουν. Και εγώ το εύχομαι έτσι, γιατί είμαστε σε ένα στάδιο που θα παραδώσουμε σιγά σιγά στην καινούργια γενιά. Αλλά είμαστε υπερήφανοι γιατί είναι πολύ, πολύ καλά παιδιά και με πολύ καλή γνώση, καλύτερη από εμάς, για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Can't seem to let you go, can't seem to hold you close, I know. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Να είστε καλά και εσείς. Καλά, η Παναγιά μαζί σας. Γεια σας. Αντίο. I should love me every time. What I promised her that night. Cross my heart and hope to die. Stabbing me apart. She's slipping away. Am I just hanging on to all the words she used to say? Η Μυτιλίνη, εκτός από την παράδοση που έχει στο Ούζο, έχει και ιδιαίτερη παράδοση στην παραγωγή ελαιολάδου, με τα ελαιόδεντρα να καλύπτουν μεγάλο μέρος του νησιού. Η εξερεύνησή μας στη Λέσβο συνεχίζεται. Πάμε μια ακόμα ημερήσια εκδρομή στα δυτικά αυτή τη φορά. Πάμε να δούμε το απολιθωμένο δάσος, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, κάνουμε κάποιες τάσεις. Περνώντας έξω από ένα χωριό που λέγεται Άντισα,
έγραφε με μεγάλα γράμματα «Ελάτε μέσα να γνωρίσετε την πλατεία μας». Και είπαμε να έρθουμε. Πώς είναι άρχοντα. Το όνομά σου. Παύλος. Γεια σου Παύλο. Είδαμε τα μπέλα έξω που λέει «Ελάτε να γνωρίσετε την πλατεία μας». Πολύ καλά, καλά. Και λέμε να έρθουμε να πούμε. Καθίστε να κεράσουμε ένα ουζάκι. Γεια σας. Εδώ γνωρίσαμε και την Κανέλα, ένα πολύ γλυκό σκυλάκι που μοιάζει με το δικό μας Ηρακλή. Εντάξει, άξιζε τον κόπο. Ωραία πλατεία, ωραίο χωριό. Φανταστικό μέρος. Αξίζει οπωσδήποτε να περάσετε από εδώ. Τι απίθανο μέρος. Είναι μεσημέρι τώρα και έχει πολύ ησυχία. Μάλλον κοιμούνται. Ακόμα και οι γατούλες. Είναι σε σιέστα. Φανταστικές. Αράζουνε. Το Σιγρή, το πιο δυτικό χωριό της Λέσβου. Γραφικό λιμανάκι, ωραίο κάστρο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με όλες τις πληροφορίες για το απολιθωμένο δάσος. Από πίσω είναι το απολιθωμένο δάσος και εδώ απέναντι είναι το μεγάλο νησί ή αλλιώς νησιό. Ήρθαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου. Πάμε να το δούμε. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας απολιθωμένου δάσους Λέσβου ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό τη μελέτη, προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου που αποτελεί ένα διατηρηταίο φυσικό μνημείο με παγκόσμια αναγνώριση. Το απολιθωμένο δάσος Λέσβου αποτελεί ένα απολιθωμένο δασικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει εκατοντάδες ιστάμενους και κατακείμενους απολιθωμένους κορμούς δέντρων, τα οποία σκεπάστηκαν από ηφαιστειακά υλικά και απολιθώθηκαν στη θέση τους πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Μέσα σε στρώματα ηφαιστειακής τάχτης αποκαλύπτονται τμήματα κορμών, κλαδιά, ρίζες, καρποί και φύλλα δέντρων, καθώς και απολιθωμένα οστά ζώων. Όλα αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ένα παράθυρο στη γεωιστορική εξέλιξη της περιοχής του Αιγαίου τα τελευταία 20 εκατομμύρια χρόνια. Αν έρθετε στη Λέσβο, αξίζει με το παραπάνω να περάσετε από εδώ. We'll be right back.
18,5 εκατομμύρια χρόνια αυτό εδώ. Αφήστε. Στην ίδια θέση. Σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε για να απολαύσουμε έναν αυθεντικό ιταλικό καφέ. Αληθινή γεύση και υπέροχο άρωμα Ιταλίας σε ένα φλιτζάνι. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler και πριν προχωρήσουμε με το ταξίδι μας στη Λέσβο, θα μοιραστώ μαζί σας το πιο σημαντικό μυστικό για να μπορείτε να βρίσκετε οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια για να ταξιδεύετε. Οι αεροπορικές εταιρείες κατά καιρούς κάνουν εξαιρετικές προσφορές. Η ιστοσελίδα που χρησιμοποιούμε, του νούμερο 1 online ταξιδιωτικού γραφείου στην Ελλάδα, πάντα έχει διαθέσιμες τις καλύτερες προσφορές. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τις μαθαίνετε εγκαίρως είναι να έχετε κάνει like στη σελίδα του στο Facebook και να γραφτείτε στο newsletter των προσφορών. Με αυτόν τον τρόπο θα μαθαίνετε πρώτοι για όλες τις προσφορές πριν καλά κυκλοφορήσουν. Κλείνεις λοιπόν την προσφορά και καλό ταξίδι. Πάμε τώρα πάλι πίσω στη Λέσβο για να συνεχίσουμε το Happy Traveler στο μαγευτικό αυτό νησί. Μια καινούργια μέρα στη Λέσβο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στο ξενοδοχείο μας λίγο έξω από τη Μύθυμνα. Σήμερα έχουμε κανονίσει να πάμε βόλτα με σκάφος στην περιοχή που θεωρείται από τα πιο όμορφα μέρη της Λέσβου για θαλάσσια εξερεύνηση. Είμαστε στο πανέμορφο και γραφικό λιμανάκι Μολύβου και θα πάμε βόλτα με σκάφος. Φύγαμε. Φύγαμε λοιπόν να πάμε βόλτα. Καπετάνιος μας ο Γιάννης με γρήγορο σκάφος που μπορεί να μας πάει σε πολλά μέρη σε μικρό χρονικό διάστημα. Αν έρθετε όμως εδώ, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Πιο μεγάλα σκάφη που πάνε πιο αραχτά στα όμορφα σημεία της περιοχής. Πάμε στο νησάκι, λέγεται Άγιος Γιώργιος. Έχει ένα εκκλησάκι πάνω. Αυτή την περίοδο που πήγαμε στο ξεκίνημα του καλοκαιριού είναι εποχή αναπαραγωγής των γλάρων και το συγκεκριμένο νησί το έχουν μετατρέψει σε γλαρομεευτήριο. Άπειροι γλάροι πετάνε, περπατάνε και κολυμπάνε γύρω από το νησί. Το νησί εκτός από γλάρους όμως έχει και κουνέλια. Υπάρχει και ένα μονοπατάκι που οδηγεί στην κορυφή, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, ανέβω. Η εκπομπή μας έχει αυτό το καλό. Με την κάμερα στο χέρι μπορώ να φτάσω στα πιο δύσβατα μέρη και μέσα από τα δικά μου μάτια να ταξιδέψετε κι εσείς στις πιο απόμερες πανέμορφες γωνιές της Ελλάδας.
Αν έχεις δει πρόσφατα την ταινία «Τα πουλιά» του Hitchcock, φοβάσαι να έρθεις εδώ. Ταξίδι έρχεται να μου θυμίσει πόσο όμορφη είναι αυτή η χώρα που ζούμε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας κάνει πιο ευτυχισμένους από το να ταξιδεύουμε. Και ειδικά όταν ταξιδεύουμε με ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό όμως που δίνει σε ένα ταξίδι ακόμα περισσότερο νόημα είναι το να μοιράζεσαι τις εμπειρίες σου με τους άλλους. Αυτό δηλαδή που κάνουμε στο Happy Traveler, που μέσα από αυτή την εκπομπή ταξιδεύετε κι εσείς μαζί μας. Επιστρέψαμε Μόλιβο και τώρα θα πάμε βόλτα στην παλιά πόλη με τα γραφικά σοκάκια. Βόλτα στα σοκάκια στην παλιά πόλη της Μύθυμνας, ίσως το πιο γραφικό μέρος σε ολόκληρη τη Λέσβο. Πάμε. Αυτό εδώ το μικρό δρομάκι στην παλιά πόλη της Μύθυμνας, που είναι σκεπαστό από τα φυτά, είχε μια χρονιά ψηφιστεί ως το πιο γραφικό σοκάκι στον κόσμο. Σαλκίμι λέγεται αυτό το φυτό που βγάζει τα μοβ λουλούδια. Πάνω στο κάστρο της αρχαίας Μύθυμνας και εδώ συνάντησα τον Σύλλογο Παραδοσιακών Χωρών Μόλιβος. Θα μας χορέψουν παραδοσιακούς χορούς του νησιού. Λοιπόν, εδώ η κυρία Ειρήνη είναι η δασκάλα στο Σύλλογο. Για πείτε μας, κυρία Ειρήνη, τι χορούς χορεύετε συνήθως εδώ στις εκδηλώσεις σας? Χορεύουμε το Σιρτό, τον Καρσιλαμά, τον Απτάλικο, τον Ζεϊμπέκικο, τον Μαζωμένο, τον Πεταχτό Καρσιλαμά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, σε αυτό το καταπληκτικό σκηνικό κατά το κάστρο θα απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς. Ευχαριστούμε πολύ.
Λέσβος στους τελευταίους μήνες δοκιμάστηκε πολύ από την προσφυγική κρίση. Το Happy Traveler δεν είναι δημοσιογραφική εκπομπή και γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Σκοπός μας ήταν να δούμε τις ομορφιές του νησιού και να τις μεταφέρουμε σε εσάς μέσα από την εκπομπή μας, προτρέποντάς σας να ακολουθήσετε τα βήματά μας και να στηρίξετε με την παρουσία σας στη Λέσβο αυτό το καλοκαίρι. Εμείς ως επισκέπτες περάσαμε τέλεια και νιώσαμε με τον παραπάνω την εγκάρδια φιλοξενία των ντόπιων. Με αυτό το ταξίδι αγαπήσαμε τη Λέσβο λίγο παραπάνω. Με αυτό το ταξίδι αγαπήσαμε την Ελλάδα λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε σήμερα μαζί μας και ευχαριστούμε αυτούς τους αυθεντικούς ανθρώπους που μας έδειξαν τι σημαίνει να αγαπάς τον τόπο σου, να αγαπάς τις παραδόσεις σου και να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου. Αυτά για σήμερα. Βρείτε με σε social media και στείλτε χαιρετίσματα και προτάσεις για προορισμούς. Στη σελίδα μας στο Facebook κάνουμε και διαγωνισμούς. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!